Έλα να φαίνεται ο κόσμος από πίσω. Κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Σάκης Λαζαρίδης, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας. Κύριε Λαζαρίδη, δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση, στην οποία βρισκόμαστε ανάμεσα σε 100 και περισσότερα πλέον παιδάκια στον χώρο του Δραμινού Ποδοσφαίρου. Είναι μια εκδήλωση η οποία δίνει κουράγιο και ελπίδα για το Δραμινό Ποδόσφαιρο. Ήταν τα παιδάκια και μόνο η παρουσία τους, 130 παιδιά, λέει πολλά και για τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στο Σύλλογο. Συγχαρητήρια και μακάρι να έχουν το κουράγιο, τη δύναμη και την υπομονή αλλά και τη θέληση να συνεχίσουν για πολλά χρόνια ακόμα να κάνουν αυτό το σπουδαίο έργο που κάνουν και το οποίο κάποτε θα βγάλουν και παίχτες καλούς όχι μόνο για τον ομό αλλά και γενικά για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πάλι συγχαρητήρια στην εκδήλωση αυτή που είναι θα έλεγα μια από τις ωραιότερες που έχει γίνει μέχρι τώρα. Η οργάνωση στον ΠΑΟΚ Νέας Αμισού μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για τις άλλες ομάδες. Σίγουρα είναι ένας σύλλογος που δουλεύει στις ακαδημίες και στη μεγάλη ομάδα πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα. Αυτό φάνηκε και από τα τουρνά που έχει κάνει την περίοδο του καλοκαιριού. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα έχουν λάβει σοβαρά το ρόλο και το έργο τους και όπως είπα και προηγουμένως, μακάρι να συνεχίσουν με την ίδια όρεξη και με το ίδιο κουράγιο το έργο αυτό το οποίο έχουν που κάνει. Από πλευρά τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, η βοήθεια σε όλες αυτές τις προσπάθειες στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Η ΕΠΣ Δράμας τόσα χρόνια, αλλά και ακόμα και τώρα και σήμερα και αύριο και μετά θα είναι κοντά στις κάτοικες προσπάθειες, στηρίζει τις προσπάθειες αυτές και όποτε ζητηθεί η συμβολή της ΕΠΣ Δράμας, ο πρόεδρός της και γενικά όλο το ΔΣ είναι κοντά σε τέτοιες κινήσεις και τις προσπάθειες και όπου χρειαστεί η συμβολή της. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά.